Άρχεται η συνεδρίαση. Στο βήμα να προσέλθει η κυρία Ασλανίδου Σοφία. Μάρτης, ορκίζεσαι να πεις την αλήθεια. Ορκίζομαι. Τι συνέβη? Ούτε και γνωρίζω. Σου έδωσε ο κύριος Χαστούκια? Εντελώς ξαφνικά. Γιατί? Ούτε και γνωρίζω. Είχατε προηγούμενα? Προηγούμενα, εγώ με αυτό. Ασύ πράγμα, ούτε τον ξέρω, ούτε με ξέρει. Ούτε του μίλησα, ούτε μου μίλησε. Ούτε τον κοίταξε, ούτε με κοίταξε. Αντιλαμβάνεστε πως συνέβησαν τα πράγματα. Η πήγαινα στην κουνιάδα μου, στο κιόσκι, κυρία Πρόεδρα. Εγώ κατοικώ στο Οδοκαρνάρο. Καθόμουν λοιπόν στο τραμ και απέναντι μου, φάτσα με φάτσα. Καθόταν αυτό ο παλαβός. Εγώ παλαβός, μου λέει παλαβό, κύριε Πρόεδρε. Σιωπίεση. Βρίζει, κύριε Δικαστά, ακούτε. Είπα σιωπία. Με συγχωρείτε, με λιγάκι ηλεκτρικός. Ορίστε, κυρία Σφαγίδου, συνεχίστε. Λοιπόν, ήρθε ο εισπράκτορας, μου ζήτησε το εισιτήριο μου. Έβγαλα τα λεφτά του, το έδωσα. Έκοψα από το μπλοκ το εισιτήριο μου. Το έδωσα. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Πρόεδρα. Ύστερα ήρθε ο λεπτής, μου ζήτησε το εισιτήριο μου. Το έδωσα. Το κοίταξε, το έκοψε λιγουδάκι μου, το έδωσε. Λοιπόν, αυτός ο κύριος μια άδεια κοίταξε. Γιατί? Ούτε και γνωρίζω. Να σας πω εγώ και με σηματοδική. Εσύ να πάψεις κατηγορούμενε. Λέει δεν γνωρίζει και με την ερδίση γιατί την αγγλίω. Κοίταξα. Πάψε σου είπα, όταν έρθει η σειρά σου θα απολογηθείς. Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, είμαι λιγάκι νευρικός. Αν εσύ είσαι λιγάκι νευρικός, σου στέλνω μέσα και σου περνούν τα νεύρα σου. Στο λέω για τελευταία φορά. Μην παρεμβαίνεις. Ακούς? Μάλιστα κύριε Πρόεδρε. Θες να πας μέσα? Όχι κύριε Πρόεδρε. Τότε κλείστο. Το έκλεισα κύριε Πρόεδρε. Συνεχίστε Μάρτιες. Και ξαφνικά, πού λέτε, χωρίς κανένα λόγο, χωρίς καμιά καμιά αιτία, μου αστράφτη ο κύριος ένα χαστούκι. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Πρόεδρε, χαστούκι μου ημένα, που ίδιος ο σύζυγός μου, κύριε Πρόεδρε, δεν τόμισε ποτέ να μου απλώσει το χέρι. Χέρι, τι λέω, μια φορά που τόμισε να μου πει μισή κουβέντα, έτριξε στους λυκηγόρους να ζητήσω διεζύγια και ο Γιάννης έπεσε στα πόδια μου. Σαφία μου, Σαφία, αντιλαμβάνεστε, χαστούκι ο ημένα. Που με έχει ο σύζυγός μου να μη στάξει, να μη βρέξει, ρωτήστε παρακαλώ, Οδού Κορνάρου, Σοφία Ασλανίδη, του μηχανικού. Απαιτώ να κρυμαστεί στην πατία του συντάγματος, ούτε πολύ, ούτε ολίγων. Καλά, καλά. Να μάθει ο τρόπος. Πηγαίνετε. Ο Χαστούκης στη Σοφία Ασλανίδου. Στάσου παραπέρα. Παρακαλώ, μη στην πλατεία συντάγματος. Κατηγορούμενε, έδωσες πράγματι χαστούκι στην κυρία Σλανίδου? Μάλιστα κύριε Πρόεδρε. Την ξέρεις? Όχι κύριε Πρόεδρε. Ως θεομολογίες? Ναι κύριε Πρόεδρε. Την έχεις δει άλλη φορά? Όχι κύριε Πρόεδρε. Τότε λοιπόν. Είμαι λιγάκι νευρικός κύριε Πρόεδρε. Ωραία δικαιολογία, σπουδαία δικαιολογία. Είναι νευρικός ο κύριος και χαστούκιζει κυρίες μέσα στο τραμ. Τι άλλο θα ακούσω πια? Ομολογώ μένω καταπληκτία. Και εγώ κύριε Πρόεδρε. Σιωπή κατηγορούμενε. Είμαι συντετριμμένος κύριε Πρόεδρε. Να σας εξηγήσω, μου επιτρέπετε να σας εξηγήσω? Ορίστε κατηγορούμενε, απολογήσω. Κύριε Πρόεδρε. Ναι. Είμαστε μέσα στο τραμ. Εγώ εδώ, ναι. Αυτή εκεί. Καθόταν απέναντί μου, καθόμουν απέναντί της. Ξαφνικά έρχεται ο εισπράκτορας και ζητά το εισιτήριο. Ναι. Ανοίγει τη μεγάλη τσάντα, βγάζει το μικρό τσαντάκι, κλείνει τη μεγάλη τσάντα, ανοίγει το μικρό τσαντάκι. Δίνει τα λεφτά. Κλείνει το μικρό τσαντάκι, ανοίγει τη μεγάλη τσάντα, βάζει μέσα το μικρό τσαντάκι, κλείνει τη μεγάλη τσάντα. Της δίνει ο εισπράκτορας το εισιτήριο. Λοιπόν. Το παίρνει. Ανοίγει τη μεγάλη τσάντα, βγάζει το μικρό τσαντάκι, κλείνει τη μεγάλη τσάντα, ανοίγει το μικρό τσαντάκι, βάζει μέσα το εισιτήριο. Κλείνει το μικρό τσαντάκι, ανοίγει τη μεγάλη τσάντα, βάζει μέσα το μικρό τσαντάκι και κλείνει τη μεγάλη τσάντα. Λοιπόν. Τη δίνει ο εισπράκτορας τα ρέστα. Τα παίρνει, ανοίγει τη μεγάλη τσάντα,
Βγάζει το μικρό τσαντάκι, κλείνει τη μεγάλη τσάντα, ανοίγει το μικρό τσαντάκι, βάζει μέσα τα ρέστα. Κλείνει το μικρό τσαντάκι, ανοίγει τη μεγάλη τσάντα, βάζει μέσα το μικρό τσαντάκι, κλείνει τη μεγάλη τσάντα. Ουφ! Είστε νευρικοί, κύριε πρόεδρε. Προχώρη. Όχι, παρακαλώ, είστε. Χωρίς ερωτήσεις. Πρέπει παρακαλώ, κύριε πρόεδρε. Όχι. Και αν ήμουν, δεν θα έφτανε ποτέ στο σημείο να χαστουκίσω μία κυρία μέσα στο τραμ. Τότε καταδικάσουμε, κύριε πρόεδρε, δεν θα με καταλάβετε ποτέ. Αυτό είναι δική μου δουλειά. Λέγε, τελείωσες. Όχι, δεν τελείωσα. Ησύχασα πολύ για μια στιγμή και έλεγα. Μαύρη ησυχία. Ξαφνικά η κυρία ανοίγει τη μεγάλη τσάντα, βγάζει το μικρό τσαντάκι, κλείνει τη μεγάλη τσάντα, ανοίγει το μικρό τσαντάκι. Βγάζει ένα καθρεφτάκι. Κλείνει το μικρό τσαντάκι, ανοίγει τη μεγάλη τσάντα, βάζει μέσα το μικρό τσαντάκι, κλείνει τη μεγάλη τσάντα. Κοιτάς λίγο στο καθρεφτάκι και ύστερα. Ανοίγει τη μεγάλη τσάντα, βγάζει το μικρό τσαντάκι, κλείνει τη μεγάλη τσάντα, ανοίγει το μικρό τσαντάκι. Βάζει μέσα το καθρεφτάκι. Κλείνει το μικρό τσαντάκι, ανοίγει τη μεγάλη τσάντα, βάζει μέσα το μικρό τσαντάκι, κλείνει τη μεγάλη τσάντα. Να σταματήσω, κύριε πρόεδρε. Φτάσει στο χαστούκι. Είναι πάνω κάτω. Έγινε μέσα σα. Έτσι έσκασε και εμένα, κύριε πρόεδρε. Ξαφνικά έρχεται ο λεκτής. Ζητά το εισιτήριο. Ανοίγει τη μεγάλη τσάντα, βγάζει το μικρό τσαντάκι. Κλείνει τη μεγάλη τσάντα, ανοίγει το μικρό τσαντάκι. Δίνει το εισιτήριο. Κλείνει το μικρό τσαντάκι, ανοίγει τη μεγάλη τσάντα. Βάζει μέσα το μικρό τσαντάκι, κλείνει τη μεγάλη τσάντα. Φτάνει. Τη επιστρέφει ο λεκτής στο εισιτήριο. Ανοίγει τη μεγάλη τσάντα, βγάζει το μικρό τσαντάκι. Κλείνει τη μεγάλη τσάντα, ανοίγει το μικρό τσαντάκι. Βάζει μέσα